Αποσύρονται άμεσα από την ελληνική αγορά εκατοντάδες φάρμακα, τα οποία είναι γενώσιμα και παρασκευάζονται από εταιρεία στην Κίνα. Πρόκειται για μια κατηγορία γενωσίμων που έχουν τη χημική ουσία βασαλτάνη. Αυτά τα χρησιμοποιούμε ως υπέρταση, για την υπέρταση. Το πρόβλημα είναι το εξής. Εμείς είχαμε τονίσει ότι η πολιτική που γίνεται στο φάρμακο και ειδικά χρησιμοποίηση διαρροπάλου γενωσίμων, αυτό δεν έχει θετικό αποτέλεσμα στη δημόσια υγεία. Το παράδειγμα αυτό, με αυτή τη δραστική ουσία, η οποία παράγεται κάποια κινέζικη εταιρεία και πιθανόν να είχε πρόσμιξη με κάποια καρκινογόνα ουσία, είχε σαν αποτέλεσμα να αποσυρθούν όλα τα σκευάσματα τα οποία κυκλοφορούσαν όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στην ευρωπαϊκή. Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ασθενών με υψηλή αρτηριακή πίεση, προκειμένου να μειωθούν οι επιπλοκές, όπως η καρδιακή προσβολή και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Εμείς επισημαίνουμε για μια άλλη φορά ακόμη ότι το φάρμακο δεν είναι εμπορικό προϊόν. Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό. Το φάρμακο το παίρνουμε μόνο όταν το έχουμε ανάγκη. Το φάρμακο σώζει ζωές στη σήμερα εποχή, άρα το έχουμε ανάγκη και θα πρέπει το Υπουργείο να αλλάξει ρότα όσον αφορά στην πολιτική του φαρμάκου, την πολιτική του γενωσίμου, την πολιτική της τόσο δραστικής μείωσης τιμών που εξακολουθεί να κάνει με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα τα οποία έχουμε αυτή την περίοδο. Αυτά τα γενώσιμα που, λοιπόν, που ήταν για την πίεση, από ποια χώρα μας έχουν έρθει? Αυτά τα γενώσιμα που είναι για την πίεση, τα παρασκεύαζε μία εταιρεία φαρμακευτική στην Κίνα. Και εκεί είχαμε το πρόβλημα με το εργοστάσιο, το οποίο κάτι δεν έχει πάει καλά στην παραγωγή. Ο προβληματισμός που επικρατεί σχετικά με την ποιότητα των γενώσιμων φαρμάκων που παράγονται σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία είναι έντονος. Εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες για τα φάρμακα που παράγονται σε τρίτες χώρες ως προς την ποιότητά τους.